Τι είναι η θεωρία με τα παιχνίδια. Καταρχήν το λέμε παιχνίδια φυσικά εννοούμε το σκάκι και το τάβλι και το πόκερ, όλα αυτά. Αλλά ο γενικότερο ορισμό είναι ότι παίγνιο είναι οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ μια ομάδος από όντα, τα οποία είναι λογικά και .E. και τα οποία θα εξηγήσω γιατί τα λέω και τα δύο, και τα οποία, από τα οποία όντα το καθένα έχει δικού του σκοπού και επιδιώξει. Μια παρέα ανθρώπων που θέλουν να πάρουν μια απόφαση να πάνε σινεμά είναι ένα παιγνίο, ε, μια μικρή κοινωνία είναι ένα παιγνίο, ε, μια, μια οικογένεια είναι ένα παιγνίο. Επαναλαμβάνω, πρέ, τα όντα πρέπει να έχουν ένα, να είναι λογικά, να μπορούν να κάνουν λογικούς συλλογισμού. να είναι ευφυοί, να καταλαβαίνουν τους κανόνες και τι τους συμφέρει. Και είπα ότι το, ο, ο καθέ, το κάθε μέλος του παιγνίου, κάθε οντότητα, έχει δικούς της σκοπούς και επιδιώξεις. Δηλαδή, άλλο τι θέλω εγώ, άλλο τι θέλετε εσεί, άλλο τι θέλει ο τρίτο στην παρέα. Α, το παίγνιο λοιπόν προσπαθεί να καταλάβει όταν, όταν ένα σύστημα αποτελείται από τέτοιου είδου οντότητε, τι θα βγει, πού θα καταλήξει. Προσπαθεί να προβλέψει δηλαδή τι θα συμβεί σε, σε κοινωνίε ανθρώπων ουσιαστικά. Α, αυτή είναι η βαθύτερη και η πιο βαθιά έννοια και ο, ο, ο ορισμό του παγνιού. Είναι μια επιστήμη που ξεκίνησε γύρω στο 1950. Α, και μάλιστα έχει έναν κοινό πατέρα με την επιστήμη των υπολογιστών, τον Φον Νόιμαν. Ο οποίο εισήγαγε το μοντέλο του Φον Νόιμαν στου υπολογιστέ και ταυτόχρονα έγραψε και το ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για τη θεωρία παιχνίων μαζί με τον Μόργκερστερν. Στη συνέχεια, οι δύο επιστήμε για κάποιο λόγο επί 50 χρόνια διαχωρίστηκαν. Άλλο δρόμο τράβηξαν οι υπολογιστέ, περίεργο. Και άλλο η θεωρία παιχνίων. Η θεωρία παιχνίων έμεινε ένα συνδυασμό μαθηματικών και ταυτόχρονα περπάτησε πολύ στι οικονομικέ επιστήμε, επειδή εκεί κατάλαβαν οι οικονομολόγοι κυρίω την έννοια του ανταγωνισμού, τη συνεργασία σε, σε, διάφορα οικονομικά σενάρια μεταξύ εταιριών ή στην κοινωνία, το θέμα των τιμών κτλ. Εκεί χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο εφαρμογή η θεωρία παιγνίων. Οι επιστήμε διαχωρίστηκαν 50 χρόνια και ευτυχώ. Ξαναενώνονται γύρω στο 1999 με 2000, γίνεται μια ξαναένωση των το, το δύο αυτών επιστημών που οδηγεί σε ένα καινούριο κλάδο ουσιαστικά. Αυτό που λέω εγώ, αλγοριθμική θεωρία παιχνίδιων, να μπορεί να αλλάξει και όνομα αυτό το πράγμα στο μέλλον. Ε. Αυτό ο κλάδο σήμερα λέγεται αλγοριθμική θεωρία παιχνίδιων. Και φυσικά δημιουργεί νέου αλγορίθμου που λαμβάνουν υπόψη του ότι οι οντότητε οι οποίε θα εφαρμόσουν τον αλγόριθμο ε, έχουν, ε, όταν λέμε ότι ο καθένα έχει δικού του σκοπού και επιδιώξει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να διατάξει. Δηλαδή, α, άλλο να διατάξει μια ομάδα από μηχανέ, πώ θα διατάξει μια ομάδα ανθρώπων όταν ο καθένα έχει δικού σκοπούς σκοπού και επιδιώξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε ελευθερία βούληση. Είναι δημοκρατική, δηλαδή. Ε, είναι μια. Δημοκρα... Πώ θα μπει η δημοκρατία στου αλγορίθμου. Με τέτοιον τρόπο βέβαια που η σύνθεση να βγαίνει. Ε, τη σύνθεση τη λέμε ισορροπίε. Ε, ο Τζον Νάση είχε την έννοια των ισορροπιών. Γι' αυτό και πήρε τον Νόμπελ ε, με έναν ευφιέστατο ορισμό. Και αυτό που βγαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι κάτι που ίσω να μην το θέλουμε ούτε εγώ ούτε εσεί ούτε κανένα, αλλά βγαίνει μια ισορροπία. Δηλαδή, στα περισσότερα παίγνια που είναι τέτοιου είδου αλληλεπιδράσει, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει νικητή. Ε, ότι δεν θα επικρατήσει κάποιο. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Στα πιο πολλά παίγνια δεν μπορεί να υπάρχει νικητή. Και αυτό που προκύπτει είναι μια ισορροπία. Αυτό θα ήταν καλό να διδάσκεται στην Ελλάδα ακόμα και στα δημοτικά σχολεία. Ότι κοιτά να δει, όσο και ωραίο να είσαι, δεν μπορεί να είσαι νικητή σε όλε τι περιπτώσει, διότι είναι και όλοι οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Και θα προκύψει, αυτό που προκύπτει είναι κάποια ισορροπία στο τέλο. Καλή ή κακή, μπορεί να αποδειχθεί α, μαθηματικά. Μπορεί να αποδειχθεί μαθηματικά, αν δεχτούμε κάποια αξιώματα, τα οποία, αν σα τα πω, είναι πάρα πολύ φυσιολογικά. Φερρυπίν, ένα σημαντικό αξίωμα είναι να δεχτούμε ότι ο κάθε, η κάθε οντότητα. Ο, 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 Είτε υπολογιστή είτε άνθρωπο, πέρα από το λογικό και ευφυή, έχει κάποιου στόχου στη ζωή του συγκεκριμένου και πεπερασμένους. Πεπερασμένου, όχι άπειρου στόχου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να το δεχτούμε. Μάλιστα, και μάλιστα να, να, να πω και ένα δεύτερο, ότι να μπορεί αυτού του στόχου να του βάλει λίγο πολύ σε μια σειρά. Προτεραιότητε. Αν ρωτήσετε τον κάθε άνθρωπο. Στο επάγγελμά του, ή ξέρω, εγώ, να βάλει, βάλει στόχου ή στη ζωή του, εγώ σα πληροφορώ ότι πάνω από 20 στόχου σε προτεραιότητε κανεί δεν μπορεί να βάλει. Άρα είναι πολύ αντικειμενικό αυτό το αξίωμα. Ένα άλλο δεύτερο σημαντικό αξίωμα είναι ε, ότι, ότι υπάρχει τύχη. Αυτό στην θεωρία στην Θεολογική λέει: λο, Λοταρίε. Υπάρχει τύχη. Και την τύχη πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μα ε, όταν παίρνουμε αποφάσει. Ένα, ένα τρίτο αξίωμα είναι ότι ε, οι αποφάσει μα επηρεάζονται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή. Οι αποφάσει μα δεν είναι, δε, δε, είναι ανεξάρτητε από την πραγματικότητα που ισχύει έξω από εμά. Είναι ένα τρίτο αξίωμα. Μερικά τέτοια αξιώματα είναι. Το, το ότι μπορούν να συγκριθούν οι σκοποί είναι πολύ σημαντικό. Εδώ η θεωρία πυγνίων παρεμβαίνει και λέει, και αυτό είναι ίσως ένα τέταρτο αξίωμα, ότι όλοι οι συνδυασμοί, οι πιθανωτικοί συνδυασμοί των σκοπών μας, μα, λαμβάνοντας υπόψη και την τύχη μαζί, φτιάχνουν πιο σύνθετους σκοπούς. Δηλαδή, αν πεις ότι αν οι, βασικέ βασικές επιλογές σου πηγαίνοντας σε μια παρέα για σινεμά είναι να πάω ή να μην πάω και αν πάω να πάω στο τάδι έργο ή στο δίνο έργο ή να πάμε να φάμε, έχεις πέντε αγνές στρατηγικές που λέω κι εγώ. Η, ο, η κατανομή πιθανότητα πάνω σε αυτέ είναι και αυτό μια στρατηγική. Δηλαδή, κατά 20% δεν θα πάω. 80% θα πάω. Αν πάω, 30% θα πάω σε εκείνο το έργο και μετά το υπόλοιπο θα προσπαθήσω να του πείσω να πάω φάμε. Αυτό είναι επίση στρατηγική. Τέτοιε στρατηγικέ υπάρχουν άπειρε όπω καταλαβαίνετε. Αυτό είναι πάλι μαθηματικό τώρα αυτό που λέω. Γιατί είναι άπειρε οι κατανομέ πιθανότητα που κάποιο προσωπικά μπορεί να βάλει απάνω στι αγνέ στρατηγικέ του και αυτό δεν επηρεάζεται από του άλλου. Είναι προσωπική επιλογή. Ε, εκεί προσπαθούμε τώρα να βρούμε μια άκρη. <laughs> <laughs> αυτά, αυτά, περίπου είναι τα αξιώματα. Καταλήγουν σε ένα, αυτά τα αξιώματα σε ένα πολύ πεζό θεώρημα, που δεν είναι και πολύ ρομαντικό, okay. το οποίο είναι το θεώρημα της μέσης χρησιμότητας των Φωνόημα και Μόγκερσταν και λέει περίπου το εξή. ότι όλη η προσωπική μας στόχη ζωή μεταφράζονται σε αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς και μάλιστα άμα θέλετε και μεταξύ 0 και 1. Σε αριθμού δηλαδή, που έχουν μια απόλυτη σειρά εν τέλει. Βέβαια, μπορεί κάποιο να είναι ισοδύναμο, να παίρνει βαθμό 3 και 3. Δηλαδή, όλα, όλα γίνονται αριθμοί. Όλα. Και, και αυτή είναι, αν θέλετε να το πω πιο πεζά, αν και δεν πρέπει να το πω έτσι, είναι έννοια του προσωπικού χρήματο. Δηλαδή, το σύστημα αξιών μα μεταφράζεται σε προσωπικά νούμερα. Νούμερα. Διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι μια παραδοχή. Είναι το ίδιο νούμερο για όλου και είναι μια πολύ απλοποιημένη παραδοχή αυτού που είπα. Γι' αυτό και δεν δουλεύει καλά. Είναι σαν να έχει καθένα μια προσωπική κλίμακα που όμω τα πράγματα είναι απόλυτα διαταγμένα σε αριθμού. Αυτό είναι αυτό το θεώρημα. Είναι λίγο πεζό. Η διαφορά τη θεωρία παιγνίων από αυτέ τι επιστήμε είναι ότι η θεωρία παιγνίων είναι μαθηματική θεωρία. Έχει μερικά αξιώματα, 6-7 αξιώματα και συνέχεια με βάση αυτά και με βάση τα μαθηματικά. Τη, τη, μαθηματική λογική της πιθανότητας συνδυαστική αποδεικνύει θεωρήματα. Δεν επικαλείται σαν τη θρησκεία πράγματα που π, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν ή σαν την κοινωνιολογία θεωρίες που ή τις πιστεύει κανείς ή δεν τις πιστεύει και ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν και δέκα αντίθετες. Ή αποδεικνύει ένα πράγμα και το δέχεσαι. Το... Είναι δηλαδή μια αυστηρά θεμελιωμένη μαθηματική θετική επιστήμη. Τα, τα παίγνια που είπαμε, η, η κυριότερη μέθοδο επίλυση δεν είναι το να βρει κυρίαρχη στρατηγική, δεν υπάρχει. Δυστυχώ είπαμε δεν υπάρχει, είναι να βρει τι ισορροπίε θα βγουν. Ισορροπίε να. Και μπήκε το θέμα λοιπόν, δεν το καταλάβαμε αυτό, αν υπολογίζονται αυτέ οι ισορροπίε. Γιατί τι να το κάνει, υπάρχουν μεν, εκεί καταλήγουν τα πράγματα, αλλά μπορούμε να τι υπολογίσουμε, να τι προβλέψουμε. Με κομπιούτερ, με το μυαλό μα. Δυστυχώ βγήκε ένα θεώρημα από Έλληνα συνάδελφο, κορυφαίο επιστήμονα, από τον Παπαδημητρίο του Χρήστο, ότι, δεν, μάλλον, ότι μάλλον, δεν υπολογίζονται διό, ε, εύκολα. Διότι είναι, ε, η ισορροπία ανάγκη είναι μια που είναι πλήρη σε κάποια κλάση πολυπλοκότητα που είναι δύσκολη. Μπάση περιπτώσει. Είναι ένδειξη ότι δεν μπορούμε. Πω από τι τώρα θα κάνουμε, πώ θα γίνουν πρακτικά αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν αρνητικό μήνυμα και για του οικονομολόγου, για όλου. Ρε παιδιά, αυτά μπορεί να μην υπολογίζονται. Ε, εκεί λοιπόν, όταν δεν υπολογίζεται ένα πράγμα εύκολα, πάντα στην επιστήμη των υπολογιστών κάνουμε την εξή υποχώρηση. Λέμε, ωραία, να το υπολογίζουμε προσεγγιστικά. Και υπάρχει ο εξή προσεγγιστικό ορισμό τη ισορροπία, που τον λέω εγώ περιπεκτικά, ας πούμε, στου μαθητέ μου, ότι δεν αλλάζει σύντροφο κάθε μέρα επειδή βρίσκει κάτι που είναι λίγο καλύτερο. Για να αλλάξει τη φιλενάδα σου ή το φίλο σου, πρέπει να βρει κάτι που είναι πολύ καλύτερο. Δηλαδή η ισορροπία με το λίγο καλύτερο δεν αλλάζει. Αυτό θα πει προσεγγιστική ισορροπία. Πόσο είναι το λίγο καλύτερο ένα ε. Τέσσερι λέμε ε ή ισορροπίε ε. Και το θέμα λοιπόν που μπήκε μετά στου επιστήμονε είναι αν μπορούμε να υπολογίσουμε προσεγγιστικέ ισορροπίε που να έχουν μικρό ε, να είναι κοντά στι απόλυτε. Ε, εγώ έχω έναν αλγόριθμο που υπολογίζει τι καλύτερε ισορροπίε του κόσμου, δηλαδή το πιο μικρό ε. <laughs> Και παραμένει το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή. Είναι πέντε χρόνια που έχω βγάλει αυτό το πράγμα. Ε, παραμένει. Μαζί με έναν Έλληνα. Που δουλεύει στο ΙΤΙ και που δεν είναι ακαδημαϊκός, αλλά είναι λαμπρό μυαλό του, χαρά να το ζαγνάκι. Μαζί με τον, τον Πάπη. Ναι. Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει Ό, όσο βελτιώνουμε, τόσο πιο πολύ κέρδο έχει για την εφαρμογή αυτών των πραγμάτων στην οικονομία, στην κοινωνία, γιατί όλε οι ισορροπίε ψάχνουν να βρουν. Το να προβλέψει κανεί τιμέ ε, που, ε, που κάνουν να ισορροπεί μια αγορά. Οι αγορέ δεν ισορροπούν σήμερα. Πέρα από τα κίνητρα και τι κλοπέ και αυτά, κυρίω διότι το θέμα του υπολογισμού των τιμών των προϊόντων για να κάνει αυτό το που λέμε market clearing, να καθαρίζει η αγορά, να ισορροπεί, είναι υπολογιστικά είναι το ίδιο πράγμα τη ισορροπία να είναι. η τιμή τη ισορροπία. Άρα λοιπόν το πόσο μπορεί να υπολογίσει αυτέ τι τιμέ. Είναι τελείω ουτοπία αυτό που λένε οι ακραίοι ιοφιλελεύθεροι ότι άστο το βρει η αγορά. τέτοιο αυτό. Ποια, 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 ποια... Είναι υπολογιστικά δύσκολο. Θα μπορούσε όμω ε, με κάποιο τρόπο να τι προσεγγίσουν αυτέ τι καλέ τιμέ που να δουλεύουν καλά οι αγορέ. Ε, αυτή θα είναι η πιο μεγάλη πρακτική επίπτωση. Ένα παράδειγμα, είπα. Κοιτάξτε τώρα, ε, επί, για, να, για να χρησιμοποιηθεί σε τεράστια κλίμακα. Πρώτα πρώτα η προσέγγιση που έχουμε, μόνο ότι είναι παγκόσμιο οικόρο, δεν είναι και πολύ καλή. Είναι 30%. Εγώ θα επιθυμούσα να είναι 3%. Έτσι, είναι μεγάλο το σφάλμα ακόμη. Αν το κατεβάσουμε αρκετά, τότε θα χρησιμοποιηθεί πολύ. Για κάποιο λόγο υπάρχει μια αντίσταση γύρω από το 30% που δεν ξέρω τι είναι. Ενδέχεται να μην προσεγγίζονται περισσότερο εύκολα πάλι, να είναι δηλαδή πάλι δύσκολο το πρόβλημα. Ποιο ξέρει. Ε. Αυτό μένει, μήπω αποδεχτεί κάτι τέτοιο ε. και βρούμε άλλου φραγμού δυσκολία. Ε, θα δούμε. Πολύ διαφορετική από σήμερα. Βέβαια, γύρω στο τέλο του 1900, στην αρχή του 20ου αιώνα μαζέψει στην Αγγλία καμιά κουσαριά σοβαρού επιστήμονε και του βάλουν να προβλέψουν πώ θα είναι ο κόσμο μετά από 20 χρόνια. Και πέσανε όλοι τραγικά έξω. Άρα, προβλέψει στην επιστήμη είναι πολύ δύσκολο γιατί κανεί κάνει γραμμική επέκταση, παιδιά, extrapolation του τι βλέπει σήμερα, ενώ προκύπτει μια καινούργια ιδέα από κάποιον και τα λοιπά και αλλάζει τα πράγματα τελείω, ή ένα νέο υλικό, ή μια νέα ανακάλυψη. Δηλαδή, έχει εκπλήξει η ενα νεο υλικο ή μια νεα ανακαλυψη δηλαδη εχει εκπληξει επιστημη Άρα τώρα να προβλέψω επιτρέψτε μου να πω ότι δεν προβλέπεται εύκολα αυτό. Ε, μπορεί να πει κανείς όμως ότι θα δούμε πράγματα και θαύματα. Αυτό μπορεί να πει κανείς. Ε, και, και στους υπολογιστές η έννοιά τους θα αλλάξει αρκετά και στον τρόπο που τους χρησιμοποιούμε. Και στις επικοινωνίες θα δούμε πράγματα και θαύματα. Μπορεί να φερει μια... Τεχνολογία που μπορεί να πιάσει, μπορεί και να μην πιάσει, αλλά άμα πιάσει θα είναι ριζικά διαφορετική, είναι ο γκουβαντικός υπολογισμό. Η γκουβαντική θεωρία, ε, βέβαια, σε υποτομικό επίπεδο, λέει ότι ε, η, η πραγματικότητα δεν είναι μία, αλλά υπάρχουν πολλές δυνατές καταστάσεις, πολλές φορές και πάρα πολλές. Και αυτό που προκύπτει όταν ο παρατηρητής παρατηρήσει το πράγμα, είναι μια αλλα υπαρχουν πολλες δυνατες καταστασεις πολλες φορες και παρα πολλες και αυτο που προκυπτει οταν ο παρατηρητης παρατηρησει το πραγμα ειναι απότομα γίνεται μια σύνθεση και μια επιλογή. Αλλά συνεπάρχουν, αν το θέλετε έτσι, πολλά πράγματα. Λίγο δύσκολο να το πιστέψει αυτό κανεί. Δηλαδή, παράδειγμα, είναι ένα περίφημο πείραμα η γάτα του Στρέντιγκερ που είναι σε ένα κουτί, είναι ή ή όχι, αλλά άμα, άμα, δούμε, θα δούμε τι είναι. Αλλά, αλλά, εκείνη την ώρα δεν είναι κανένα από τα δύο. Λοιπόν, ή είναι και τα δύο. Φοβερό, είναι αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να το λάβει κανεί. Τι σημαίνει αυτό για του υπολογιστέ, Ότι ενδέχεται να υπάρχει ένα τρομερό παραλληλισμό Σαν υπολογιστή. Δηλαδή να υπολογίσει ένα πράγμα, τι να κάνει 10 πράξει, να, 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 γίνουν και 10 με τη μία. Να υπολογίσει ένα εκατομμύριο ενδεχόμενα ανάλυση, αν δεν του κάνει ένα-ένα, να γίνει με τη μία σε ένα βήμα ένα, ένα δισεκατομμύριο ενδεχόμενα. Όλα. Αυτό θα φέρει τρομακτική επανάσταση στι δυνατότητε υπολογισμού. Γιατί τώρα όσο να είναι, ένα-ένα τα -ένα κάνουμε. Έτσι, <laughs> στην πραγματικότητα. Φανταστείτε τι θα γίνει. Αν γίνεται τεχνολογικά, δεν είναι σίγουρο, αλλά αν προκύψει τεχνολογικά σε επίπεδο δηλαδή που να είναι εύχριστο, τότε πραγματικά μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα που μπορεί μεγάλη αλλαγή. Ναι. Είναι αυτό που όλοι υποσιαζόμαστε και που τα πρώτα 50 χρόνια ε, από τότε που βγήκε η έννοια δεν πέτυχε και έκανε διάφορου κύκλο, η, η τεχνητή νοημοσύνη. Ακράδαντα πιστεύω ότι οι μηχανέ θα είναι το ίδιο εφημερί με εμά. Μπορεί και περισσότερο ακράνω το πιστεύω. Ότι αυτό ο κλάδο πέρασε από, από πολλού κύκλου, έχασε μάχε, κατηγορήθηκε, αλλά ξαναήρθε στην επιφάνεια. Έκανε κύκλου, πήρε χρηματοδότηση, δεν τη χρησιμοποιεί το Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Επανέρχεται αυτό το πράγμα με μεγάλη δύναμη. Οι μηχανέ γίνονται, όλοι μα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο πιο ευφυεί. Και νομίζω ότι θα, θα φτάσουμε γρήγορα στο σημείο και θέλει και προσοχή αυτό που θα γίνουν ευφιέστερε από του ανθρώπου. Ήδη λαμβάνουν αποφάσει. Ήδη λαμβάνουν αποφάσει και πραγματικά δεν ξέρουμε γιατί αποφάσει λαμβάνουν. Η διακίνηση του παγκόσμιου τιμών στα χρηματιστήρια στο δευτερόλεπτο. Ποιο άνθρωπο θα μπορούσε να διακινεί παγκοσμίω τιμέ στο δευτερόλεπτο. Οι μηχανέ τι κάνουν μεταξύ του. Στη μικροκλίμακα, όπω αλλάζει η μηχανέ, στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, το κάνουν μεταξύ του. Εδώ δηλαδή έχουμε ένα παράδειγμα. Μετά στο βαθύ web δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λέμε viruses. Τα βάρου virus, δεν δηλαδή, παίρνουν αποφάσει. Τα βάρου περπατάνε στο παγκόσμιο ιστό, τα Worms, τα καινούργια. Έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καταστάσει, να φεύγουν από εδώ, από εκεί, από μόνος τους, του Του πάρει κανένα από το χεράκι. Ορολογική αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά οι εντολέ αντιμετωπίζουν καταστάσει. Καμιά εντολή δεν μπορεί να προβλέψει ότι θα βρουν τι άμυνε θα βρουν κτλ. Αυτά μαθαίνουν κιόλα. Μαθαίνουν κιόλα. Έπειτα το σκάκι είναι ένα παράδειγμα. Σήμερα ο άνθρωπο με δυσκολία νικάει τον υπολογιστή. Φα... Τώρα φανταστείτε ένα ανώτερο επίπεδο λίγο παραπάνω από αυτά γιατί αρχίζει να γίνεται φόβο. Ε, αυτό που εμεί θεωρούμε συναισθήματα. Α, λέμε υπολογιστή δεν μπορεί να έχει συναισθήματα. Ε, δεν μπορεί να σκεφτεί υπερβατικά. Μπα. Ε, όταν ε, τα συναισθήματα γίνονται σύνταξη. Δηλαδή, περιγράφονται από συντακτικού κανόνε. Τότε μπορούν να μπουν και στον υπολογιστή. Και σήμερα όλο και περισσότερα περιγράφονται. Δηλαδή, άλλωστε, όταν, αν δεν περιγράψουμε ένα πράγμα, έστω και σε απλά ελληνικά, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όταν όμω το περιγράψουμε, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κωδικοποιηθεί κιόλα. Είναι αυτό που λέμε ότι η σημασία γίνεται συντακτικό και το συντακτικό γίνεται κώδικας που σημαίνει ότι πιθανότητα και τα συναισθήματα μπορούν να κωδικοποιηθούν με ποιον τρόπο δημιουργούνται και εξελίσσονται. Από εκεί και πέρα οι μηχανέ είναι από εμά και, και, η καθεμία, και επίση με αυτονομία βούληση.